Το πράσινο φω για προσλήψει νέων με μισθού χαμηλότερου από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση έδωσε το Υπουργείο Εργασία με εγκύκλιο του. Οι νέε συμβάσει προβλέπουν μισθού 600 ευρώ για δύο χρόνια για νέου ηλικίε 18-25 ετών. Η εκρηκτική ωστόσο αύξηση τη ανεργία οδήγησε την κυβέρνηση στη λήψη νέων μέτρων για τη δημιουργία 153.000 θέσεων εργασία. Με αμοιβέ χαμηλότερε από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση θα αμείβονται οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασία για τα δύο πρώτα χρόνια του εργασιακού του βίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασία, οι νέε συμβάσει θα μπορούν να προβλέπουν αμοιβέ χαμηλότερε κατά 20% από τον κατώτατο μισθό και μαζί με τι ατομικέ και επιχειρησιακέ συμβάσει αποτελούν τα νέα εργαλεία για την ανάσχεση τη ανεργία στον ιδιωτικό τομέα. Οι συμβάσει θα μπορούν να υπογράφονται από νέου ηλικία 18 έω 25 ετών. Ο μισθό του θα διαμορφώνεται στα 600 1 ευρώ από τα 751 που είναι ο κατώτατο μισθό. Η διάρκεια τη σύμβαση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα δύο χρόνια. Οι εργοδότε δεσμεύονται να μην έχουν προχωρήσει σε απολύσει τρει μήνε πριν την υπογραφή τη σύμβαση, αλλά και κατά τη διάρκεια τη ισχύω τη. Ενώ σε περίπτωση απολύσεων, οι θέσει θα πρέπει να καλυφθούν εκ νέου για να διατηρηθεί ο αριθμό των εργαζομένων. Ο εργαζόμενο δεν πρέπει να έχει προπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στο αντικείμενο στο οποίο προσλαμβάνεται. Ενώ απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων ω προ την ειδικότητα. Η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως, υποβάλλεται την επόμενη μέρα στον ΟΑΕΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο ΙΚΑΕΤΑΜ. Κάθε μέτρο που ενισχύει τις προϋποθέσεις ευρέσεως εργασίας αυτή την περίοδο, κυρίως για τους νέους πολίτες της χώρας μας, είναι προς τη θετική κατεύθυνση και ενισχύει και τι επιχειρήσει. Με την ανεργία ανακαλπάζει μέτρα για την ανάσχεσή τη με τη δημιουργία 153.000 θέσεων εργασία, εξήγηλε ο Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο μετά από σύσκεψη παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνημου. Μεταξύ άλλων, θα τεθούν σε εφαρμογή προγράμματα απασχόληση κοινοφελού εργασία, προγράμματα τοπική απασχόληση αλλά και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση θέσεων εργασία σε ξενοδοχεία. Βασική στόχη των μέτρων είναι η εξασφάλιση υγειονομική περίθαλψη για όλου του ανέργου αλλά και για εργαζόμενου με μειωμένα ένσημα, η δημιουργία λογαριασμού ανεργία για ελεύθερου επαγγελματίε. Η επιδότηση ανέργων μητέρων για βρεφονιπιακού σταθμού, αλλά και η χρηματοδότηση προγράμματο απασχόληση αστέγων μέσω ΕΣΠΑ. Μέσω των προγραμμάτων θα προωθηθεί και η ενίσχυση προνοιακών δομών όπω το Βοήθεια στο Σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτέ τι μέρε καταφέραμε να ξαναξεκινήσουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, και να το επεκτείνουμε σε 20.000 επιπλέον ανθρώπου, δηλαδή σε ένα σύνολο 90 περίπου χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Από την πλευρά τη Εκκλησία ανακοινώθηκε ότι μπορούν να διατεθούν 10 χιλιάδες εισήτια ή δέματα κατοίκων σε ανθρώπους που το έχουν.